Με τον πόνο και την οργή να ξεχυλίζει, συγγενείς ηλικιωμένων που είχαν την ατυχία να φιλοξενηθούν στον ιδιωτικό οίκο Ευγυρίας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα έξω από τις εγκαταστάσεις της δομής. Σε μια συμβολική διαμαρτυρία με διάχυτη την αγανάκτηση για όσα μαρτυρικά υπέμειναν άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η διενέργεια των ελέγχων για μας δεν αποτελεί επαρκή ασφαλιστική δικλίδα, διότι μέχρι τώρα οδηγηθήκαμε ως εδώ, μεταξύ άλλων, διότι οι έλεγχοι φέρονται ότι ασκούνταν πλημελώς. Ήρθα εδώ, όπως και οι υπόλοιποι, για να τιμήσω τη μνήμη τους. Οφείλει και η κυρία διοκτήτρια, διευθύντρια της δομής, το τελευταίο που μπορεί να κάνει για αυτούς είναι να κάνει δωρεά αυτή τη μονάδα στο Δήμο Αποκορώνου, για ένα γυροκομείο που τόσο πολύ το χρειάζεται ο Δήμος. Οι μαρτυρίες και σήμερα διαδέχονταν η μία την άλλη. Πίσω από κάθε μια ένα ανθρώπινο δράμα. Ξανάρθαμε την άλλη μέρα το ίδιο χάλι. Τα χέρια της ήταν μελανιασμένα. Λέω στην ανιψιά μου την αγωνία της, βρε Μαρία, τα χέρια της γιαγιάς γιατί είναι τόσο μαύρα. Μου λέει μπορεί η θεία να χτυπάει έτσι που είναι. Τη φέραμε 100 κιλά και πήραμε τα κόκαλα μόνο 35 με 40 κιλά. Έσβησε εδώ και δεν μας άφηνε να έρχουμε εδώ για λόγω του κορονοϊού να τη δούμε, να επισκεφτούμε. Μέρες, μήνες, κάποιοι χρόνια ολόκληρα υπέμειναν προσβλητικές συμπεριφορές. Βία έγιναν έρμεα, όπως καταγγέλουν συγγενείς στα χέρια δίστακτων δίθεν νοσηλευτών. Υποσιτισμένοι, βασανισμένοι και σε καταστολή από τη χορήγηση ψυχοφαρμάκων, περίμεναν καρτερικά τη λύτρωση με το θάνατο που δεν αργούσε να έρθει. Οι συγγενείς ίσως πολλοί δίνανε οι τελευταίες τους καταθέσεις χρηματικές για να πληρώσουν εδώ και στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι εδώ να κάθονται σε 4 τείχους με ένα μίζερο πιάτο φαγητό. Να μην έχουν ιατρό, να μην έχουν νοσηλευτικό εξειδικευμένο προσωπικό. Οι αναφορές ανθρώπων που αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη λύση του οίκου Ευγυρίας για το γονιό, τον θείο ή άλλο συγγενικό τους πρόσωπο ήταν για μια ακόμη μέρα ανατριχιαστικές. Μας παίρνει τηλέφωνο και λέει ο Γιάννης πέθανε, λέει. Αλλά δεν μου δώσετε τα λεφτά, δεν σας δίνουμε το χαρτί της κηδείας. Και μας απειλούσε ότι άμα δεν πάρει τα λεφτά, χαρτί δεν μας δίνει να τον εθάψουμε. Με αναμένα κεριά, πανό στην είσοδο της δομής, αλλά και μουσική για να φτάσει στα αυτιά των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων το μήνυμα πως δεν είναι μόνοι, συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν το αίτημά τους, έστω και τώρα να δικαιωθούν οι ψυχές που έφυγαν άδικα.